Αγαπητοί συντρόφοι και συντρόφισσε, φίλοι και φίλοι, φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Εφόσον ο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδα απαρτιζόταν σχεδόν στο 1 τέταρτο από γυναίκε, η φράση Τα τμήματα του Δουσουέ πανδρώθηκαν είναι αδόκιμη, σημείωσε ο καθηγητή τη παρατηρήσει τη διατριβή μου και φυσικά δεν είχα παρά να συμφωνήσω μαζί του. Πώ όμω το Κουκούεφτασε έφτασε στη δημιουργία ενό στρατού που ακύρωνε λεξιλόγιο και εν στρατιωτικά στερεότυπα ω προ τη συμμετοχή των γυναικών, το ΚΚΕ, από την ίδρυσή του, σε συνθήκε γενικού πολιτικού και ιδεολογικού σκοταδισμού, συγκρούστηκε με αναχρονιστικέ, αντιεπιστημονικέ απόψει για τη θέση τη γυναίκα στην κοινωνία. Αποκάλυψε την αιτία του γυναικείου ζητήματο, αλλά και το δρόμο που θα οδηγούσε στην εξάλληψή του. Με την καθοδήγηση τη κομμουνιστική διεθνού, συνέδεσε την πάλη του για την άρση των ανοσοτομιών και διακρίσεων σε βάρο τη γυναίκα με την πάλη για την κοινωνική απελευθέρωση για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, η ιδιαίτερη δουλειά στις γυναίκες αναπτύχθηκε. Είναι γνωστό άλλωστε πως η κατοχή λειτουργήσε ως καταλήτης, ενισχύοντας το μεγάλο άλμα της γυναικής χειραφέτησης στον ελληνικό χώρο. Σε ένα πολεμικό πλαίσιο, οι γυναίκες οθούμενες καταρχήν από τις αντικειμενικές συνθήκες, με τα ξεπέραστα καθημερινά προβλήματα, την πείνα και τα μέτρητα δεινά, συνεχίζουν να αμφισβητούν το πεπρωμένο τους. Ταυτόχρονα το ΕΑΜ, αναγνωρίζοντα πω δεν μπορεί να αναπτυχθεί απελευθερωτικό κίνημα χωρί τη μαζική συμμετοχή των γυναικών και λαμβάνοντα υπόψη την ογκούμενη αγανάκτησή του σε μία από τι μπροσούρε του, τι παρότρινε. Σημασία έχει να μπει στον αγώνα. Σημασία έχει να νιώσει το διπλό σκοπό του ΕΑΜ, που είναι να απελευθερωθούμε από του κατακτητέ, να γίνει ο λαό κυρίαρχο τη τύχη του, να δεχτεί την πάλη όχι μόνο από ανάγκη, μα και σαν μέσο και σαν κίνητρο για να εκδηλώσει ενεργά το μίσος τη στον κατακτητή. Σε αυτό το πρόσφορο έδαφος, όλες οι οργανωτικές αποφάσεις που έχουν σχέση με τις γυναίκες, η εξειδίκευση της γενικής πολιτικής του ΚΚΕ στις γυναίκες, τα ειδικά μέτρα, όπως η συγκρότηση γυναικείων οργανώσεων και τμήματων, η έκδοση ειδικών εφημερίδων και εκδηλώσεων, είχαν μία και μοναδική επιδίωξη. Να διαφωτίσουν, να οργανώσουν, να τις τραβήξουν στη δράση, να διευρύνουν και να σταθεροποιήσουν τη συμμετοχή τους στον απελευθερωτικό αγώνα. Αρχικά, οι γυναίκες πλαισίωναν την Εθνική Αλληλεγγύη και την ΕΠΟΝ. Η Ανθιπολογαγός Πολιτικός Επίτροπος του Δουσουέ, Μαρία Παπαδήμα Βενετσανοπούλου, αφηγείται πως τα 19 της χρόνια, με προτροπή του θείου τη, οργανωτή των πρώτων ανταρτομάδων της περιοχής της Υπήρου, μπήκε στην οργάνωση. Μου λέει ο θείο μου Κώστας Γεωργιάδης, έλα Μαρία να γραφτείς εδώ στην οργάνωση. Πήγα κι εγώ, γράφτηκα και με βάλανε στην Εθνική Αλληλεγγύη. Τότε δεν είχε ιδρυθεί ακόμη η ΕΠΟΝ. Αργότερα με έβαλαν υπεύθυνοι τη ΕΠΟΝ του χωριού μου και στο γραφείο τη περιοχή τη ΕΠΟΝ. Ενώ ο υπολογαγό πολιτικό επίτροπο Κατίνα Τέντα Λατίφη θυμάται πω ένα απόγευμα στα μέσα Οκτώβρη 1943, εκεί που ήταν μαζεμένε όλη η παρέα τη γειτονιά, ήρθε να τη στρατολογήσει η Τσαβαλιά. Τη ρώτησε που θέλουν να γραφτούν, στα Ετόπουλα, την ΕΠΟΝ, τον Εφεδρικό Ελλά ή το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η παρέα, αφού συσκέφτηκε, αποφάσισε να γραφτεί σε όλα. Σύμφωνα με την ίδια, με τόσε οργανώσει η ζωή τη έμελε να αλλάξει εντελώ. Με τον τρόπο αυτό, κάτω από τι κατοχικέ περιστάσει και τι πολιτικέ δημόσει, σημαντικότατο μέρος των γυναικών εντάχθηκε στο αντιστασιακό κίνημα. Τα μισά μέλη τη Εθνική Αλληλεγγύη και τη ΕΠΟΝ γυναίκε. Ωστόσο, στον ένοπλο αγώνα του Ελλά, η γυναική συμμετοχή παρέμενε σε γενικέ γραμμέ βοηθητική. Παρά την προτροπή των εφημερίδων του ΕΑΜ προ τι γυναίκε, πύκνωσε τι τάξει του Ελλά, γίνει πρωτοπόρα σε όλε τι μορφέ τη πάλη του αγώνα μα, ο Κώστα Καραγιώργης θα παραδεχτεί πω οι αρχηγοί του Ελλά κράτησαν απ' έξω τι γυναίκε, καθώ ο Ελλά τα βγάζε πέρα άνετα και χωρί αυτέ, λόγω τη αντρική υπερπροσφορά. Παρά τα αυτά, μετά την άδεια που δόθηκε από το Γενικό Στρατηγείο, αλλά και πρωτήτερα, ομάδε και δημιουργίε γυναικών δημιουργήθηκαν σε όλη τη χώρα. Στην 1η Μεραρχία τη Δυτική Μακεδονία, τη 10η τη Κεντρική Μακεδονία, τη 13η Μεραρχία τη Ρούμελη, τη 2η τη Αττικοβιωτία, την 1η Μεραρχία τη Θεσσαλία και την 8η Μεραρχία τη Υπήρου. Μεγάλη ανατροπή για τα δεδομένα τη εποχή υπήρξε η αποφύτιση γυναικών αξιωματικών από τι στρατιωτικέ σχολέ του Ελλά. Συνολικά 13 γυναίκε αξιωματικοί αποφύτησαν με το βαθμό ανθιπολοχαγού του Ελλά. Προ το τέλο τη κατοχή, την άνοιξη του 1944, η λαϊκή εξουσία που εγκαθίδρυσε το ΕΑΜ αναγνώριζε και επίσημα τα δικαιώματα των γυναικών, ανακηρύσσοντα τη νομική ισότητα των φίλων και αποδεικνύοντα πω η χειραφέτηση των γυναικών υπήρξε μέλημα τη αιαμική ηγεσία. Η πράξη αυτή συντελέστηκε όταν η Πολιτική Επιτροπή Εθνική Απελευθέρωση Κατοχύρωσε με νόμο την ισότητα ανδρών και γυναικών. Πραγματοποιήθηκαν μεταρρυθμίσει που αφορούσαν τα πλήρη πολιτικά δικαιώματα, την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και δράση. Για πρώτη φορά οι γυναίκε εξέλεγαν και εκλέγονταν. Τα πρώτα στοιχεία τη γυναικεία ταξική αφύπνιση διαφάνηκαν αμέσω μετά την απελευθέρωση. Στις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη 1944, η μαζική συμμετοχή των γυναικών κατά της Αγγλικής Επέμβασης συνόψισε όλη την προηγούμενη τους δράση, χωρίς να αποτελεί για κανέναν παράδοξο, ούτε και για τους Άγγλους, που έβλεπαν με δέος την πραγματική δύναμη και απήχηση που είχε το ΕΑΜ στο λαό. Αναμφισβήτητα, η γυναικεία συμμετοχή στην ταξική πάλι εκείνη της περίοδου είχε την αντανάκλασή της και στο βαθμό οργάνωσης των γυναικών στο Κουκουέ, Έμπρεκτη απόδειξη τη παραπάνω διαπίστωση υπήρξαν τα πορίσματα τη 10η Ολομέλειά του το 1944, που αναφέρονταν στη στροφή που έφερε ο απελευθερωτικό αγώνα στην πολιτική ορίμανση τη Ελληνίδα. Το ποσοστό των γυναικών μελών του ΚΚΟΕ είναι 20%. Σε ορισμένε περιοχέ, 37%. Γεγονό αξιοσημείωτο στην οργανωτική πορεία του ΚΚΟΕ. Επίση, σημαντικό βήμα στην πρόθεση τη δουλειά της, της γυναίκε μπορεί να θεωρηθεί η θέσπιση στις αρχές Οκτώβρη 1945 στο 7ο Συνίδριο του ΚΚΕ, γυναικείας γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής, με επικεφαλές μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Την περίοδο όξυνσης της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, το αστικό κράτος διαμόρφωσε συνθήκες καθολικής τρομοκρατίας και περιορισμού. Χιλιάδες γυναίκες δολοφονήθηκαν, κακοποιήθηκαν από παρακρατικούς, συνελήφθησαν, δικάστηκαν, εκτελέστηκαν, φυλακίστηκαν ή και εξορίστηκαν. Με τον τρόπο αυτό, το γυναικείο κίνημα είχε απολέσει ένα σημαντικό τμήμα από μαχητικέ και φωτεινέ μορφέ. Εξόριστε γυναίκε υπήρχαν σχεδόν σε κάθε τόπο εξορίας. στην Ανάφη, τη Φολέγανδρο, την Ικαρία, τη Ζάκυνθο, τα Κύθιρα και τη Σκιάθο, τη Γάβδο και τον Αϊστράτη. Από το 1948, κύριο χώρο συγκέντρωση γυναικών έγινε ηχείο. Αργότερα μεταφέρθηκαν στο Τρίκερι, στη συνέχεια στη Μακρόνισσο και μετά ξανά στο Τρίκερι. Η ιστορία χιλιάδων φυλακισμένων και εξόριστων γυναικών, που δεν λύγησαν παρά τα ψυχικά και σωματικά βασανιστήρια που υπέστησαν, αποτελεί πηγή έμπνευση, διδαγμάτων για τον τρόπο οργάνωση τη ζωή του στου τόπου εξωρία, τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη που ανέπτυξαν, την αξιοπρέπεια, το θάρρο με το οποίο αντιμετώπιζαν του διώκτε του. Παρά τι ασφυκτικέ συνθήκε τρομοκρατία, οι προσπάθειε οργάνωση του γυναικείου κινήματο δεν ανακόπηκαν, αλλά αντιθέτω ενισχύθηκαν. Στις 8 Φλεβάρι 1946 ιδρύεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γυναικών που συγκροτήθηκε από 35, γυναικείου από 35 γυναικείους συλλόγους και οργανώσεις. Η προσπάθεια της συνένωσης των γυναικείων οργανώσεων χαρακτηρίστηκε από τη Χρύσα Χατζηβασιλείου προοδευτική ενωμένη προσπάθεια δημιουργημένη από την αντικειμενική ιστορική ανάγκη. Οι στόχοι τη αποτυπώθηκαν στο ιδρυτικό πρακτικό ω εξή. Προστασία τη μητέρα και του παιδιού, Πολιτική, κοινωνική και οικονομική ισοτιμία των γυναικών, άμυνα κατά του φασισμού και εμπέδωση τη ειρήνη. Ενώ στην προσωρινή επιτροπή που εκλέχτηκε, συμμετείχαν σημαντικότατε μορφέ του γυναικείου ελληνικού κινήματο. Λίγου μήνε αργότερα, στι 26 με 29 Μάη 1946, συνήλθε στην Αθήνα το συνέδριο τη Πανελλαδική Ομοσπονδία Γυναικών. Στο συνέδριο, σύμφωνα με στοιχεία τη Ρόζα πήραν μέρος 213 σωματεία που αντιπροσώπευαν 120.000 μέλη. Στα τέλη Δεκέμβρη 1947 τέθηκε με διάταγμα ενός νόμου ως σχετιζόμενη με το ΚΚΕ και εξαναγκάστηκε σε διάλυση. Τα στελέχη της κυνηγήθηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν ή εκτελέστηκαν. Έκτοτε γίνονταν προσπάθειες για τη συσπήρωση των γυναικών μέσω των νέων συλλόγων που ανασυγκροτούνταν, όπως ήταν η ΕΠΟΝ, η Εθνική Αλληλεγγύη, η Αυτοάμυνα, το Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο Σλαβομακεδόνων, το ΝΟΦ, η Δημοκρατική Νεολαία Ελλάδα. Η μοίρα που επιφύλασε το, το επίσημο αστικό κράτο με τι παρακρατικέ οργανώσει είχε ω αποτελέσματα να επιταχύνουν τη χειραφέτηση μεγάλου αριθμού των γυναικών, να τι οδηγήσουν πλέον στη συνειδητή βούληση να αντιδράσουν και να αναζητήσουν την ένταξή του στι ομάδε καταδιοκόμενων. Όπω αφηγείται, η πολιτικό επίτροπο Βικτόρια Κυπουρού Λέτα. Με πιάσανε, με δέσανε από μια κορομιλιά με τα μαλλιά και άρχισαν να με χτυπάν. Ξύλο. Μετά με παίρνω στη διοίκηση τη χωροφυλακή. Κατάθεση ότι ήμαν καθοδηγήτρια. Με χτυπούσαν και εγώ έλεγα. Δεν ήμαν, μακάρι να ήμανε. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του 1946, λόγω τη συγκρατημένη προσχώρηση τη Ομάδα Δημοκρατικών Ενόπλων Καταδιοκόμενων, η γυναικεία παρουσία στα αντάρτικα σχήματα ήταν περιορισμένη. Τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν στο τέλος του 1946 με τη συγκρότηση του Γενικού Αρχηγείου, του Δημοκρατικού Στρατού, όταν με τις πρώτες διαταγές που θα εκδοθούν στο τέλος του Δεκέμβρη θα ανοίξει ο δρόμος για μαζική ένταξη γυναικών στο Δημοκρατικό Στρατό. Η διαταγή, αναφερόμενη στη συμβολή των γυναικών στην Εθνική Αντίσταση, έγραφε. Η πείρα του Ελλάς μας έδειξε ότι η ίδρυση υποδειγματικών γυναικείων ομάδων Έπαιξε τεράστιο προπαγανδιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του γυναικείου λαϊκού απελευθερωτικού κινήματο. Την πείρα αυτή πρέπει να την κάνουμε πράξη. Η διαταγή όριζε πω σε κάθε αρχηγείο περιφέρεια θα πρέπει να συγκροτηθεί μια ομάδα ανταρτισών. Αργότερα οι γυναίκε εντάσσονταν ισότιμα, χωρί να αποτελούν υποδειγματικέ δημιουργίε και ομάδε όπω ήταν στον Ελλά. Τελικά. Σύμφωνα με όλε τι παραδοχέ, οι γυναίκε έφτασαν να αποτελούν το 1 τέταρτο τη συνολική δύναμη του Δημοκρατικού Στρατού. Η συμμετοχή τη γυναίκα στην άνηση πολεμική αναμέτρηση συνεπικουρούνταν από την ειδική δουλειά στι γυναίκε. Το Φλεβάρι του 1948 οργανώθηκε σύσκεψη γυναικών στο Γενικό Αρχηγείο στο χωριό Λικόραχη του Γράμου. Κύριο στόχο ήταν η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων και αναγκών των μαχητριών του Δουσουέ, λόγω τη θέση του στην αναπαραγωγική διαδικασία, αλλά και τη ανισότιμη θέση του στην καπιταλιστική κοινωνία. Στη σύσκεψη, ανακοινώθηκε η απόφαση του ΚΚΕ και του Γενικού Αρχηγείου για τοποθέτηση γυναίκα τελέχου ω βοηθού πολιτικού επιτρόπου από το Γενικό Αρχηγείο μέχρι και τη Δημηρία, σε όλη τη διοικητική δηλαδή ιεραρχία. Έτσι, θεσμοθετήθηκε η βοηθό πολιτικού επιτρόπου υπεύθυνων γυναικών για την ανάπτυξη τη ιδιαίτερη δουλειά τη γυναίκε του Δημοκρατικού Στρατού, η Ρούλα Κουκούλου Ζαχαριάδη περιέγραφε ω εξή τον ειδικό ρόλο και τα σύνθετα καθήκοντα τη υπεύθυνη γυναίκα βοηθού πολιτικού επιτρόπου: Να ξέρει για τη ζωή και τι ιδιαίτερε ανάγκε των κοριτσιών, ιδιαίτερα τη υγεία του, να προσέχει τι εκδηλώσει και τη συμπεριφορά του, να φροντίζει για την πολιτική του κατατόπιση, όπω και την καλύτερη μαχητική του απόδοση. Να καθοδηγεί, να ελέγχει τη δουλειά των ανταρτησών στα χωριά, όσον αφορά στου δεσμού των κατοίκων και του στρατού φροντίζοντα για τη στρατολογία καινούριων γυναικών στο Δημοκρατικό Στρατό. Οι μορφέ και οι τρόποι παρέμβαση, πέραν τη προσωπική επαφή, ήταν οι ενδεδειγμένοι. Συζητήσει, συσκέψει, συνελεύσει, άμυλα. Η ενίσχυση τη γυναικεία δουλειά είχε απτά αποτελέσματα. Διαμορφώθηκε μια διόλου ευκαταφρόνητη δύναμη γυναικών αξιωματικών, που αποτελούσε περίπου το 10% του συνολικού αριθμού των αξιωματικών του Δημοκρατικού Στρατού. Σύμφωνα με την εφημερίδα της προσωρινής κυβέρνησης, περισσότερες από 880 γυναίκες έφεραν το βαθμό αξιωματικού του Δουσούε. Από αυτές, 340 αποφύτησαν από τις σχολές του Δημοκρατικού Στρατού. Γυναίκες δρούσαν και στελέχωσαν όλα τα τμήματα του Δουσούε. Στα έμπεδα, την επιμελητεία, τα νοσοκομεία, τη μεταφορά των τραυματιών, στου ελεύθερου σκοπευτέ, στου πολιτικού επιτρόπου πόλεων και υπαίθρου, στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Ιδιαίτερη ήταν η συνεισφορά του στη διαφωτιστική και διαβρωτική δουλειά στι γραμμέ του εχθρικού στρατού. Το μέσο παρέμβαση που κυριάρχησε σε αυτό το τομέα της προπαγάνδα ήταν ο τηλεβόα. Για το κήρυγμα με τον τηλεβόα επιστρατεύονταν οι γυναίκε που ήταν στι στις, στις περισσότερε των περιπτώσεων ευμενώ δεκτέ. Συνήθω στην αρχή τη μετάδοση ακούγονταν πειρά και το χιδαίο ευρεολόγιο, ιδίω κατά των μαχητριών, Κατόπιν με την παρέμβαση όμω πολλών φαντάρων, τα πνεύματα ηρεμούσαν και ακολουθούσε συζήτηση. Στι 25 Οκτώβρη 1948, Πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική σύσκεψη που αποφάσισε τη δημιουργία τη Πανελλήνιας Δημοκρατική Ένωση Γυναικών. Η αποστολή της ήταν να ενώσει, να κατευθύνει, να οργανώσει τον αγώνα των γυναικών όλη τη χώρα, των μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού, των γυναικών στι ελεύθερε περιοχέ, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, και να συνδέσει το ελληνικό με το παγκόσμιο γυναικείο κίνημα. Στα τμήματα έγινε τεράστια προσπάθεια μέσω των υπεύθυνων γυναικών βοηθών πολιτικών επιτρόπων να προετοιμαστεί να προπαγανδιστεί η νέα γυναικεία οργάνωση. Επίση, πραγματοποιήθηκε η οργανωτική δουλειά στα τμήματα με συσκέψει, συνελεύσει, ενώ οι μαχήτριε του Δημοκρατικού Στρατού, με σημαία του στη συνδιάσκεψη, ξεσήκωσαν την Επαναστατική Άμυλα. Εν ώψη της συνδιάσκεψης δόθηκαν στις μαχήτριες ηθικές αμοιβέ. Η κυβέρνηση, ο αστικός τύπος της εποχής, έστρεφαν τα βέλη τους στις γυναίκες του Δημοκρατικού Στρατού. Οι αστικές εφημερίδες αναφέρονταν σε περιπτώσεις θηλυκής παρεκτροπής, όπως έλεγαν, οι οποίες αποτελούσαν μια και συμπεριφορά που δεν μπορούσε να μείνει ατιμόρυτη. Ένα δημοσίευμα στην αστική εφημερίδα Εμπρός, κάτω από τον υπότιτλο «Η στα δυσχερέστερα πλάσματα του κόσμου», Έδειχνε συμπόνια για τι βρώμικε, ψυριασμένε, ξυπόλοιπε, ελεηνέ και τρισάθλιε μαχήτριε, αλλά όχι βέβαια για εκείνε τι μέγερε που έχουν σφάξει με τα χέρια του. Αυτέ δεν πρέπει να τι λογαριάζει κανεί. Σύντροφοι και συντρόφισε, φίλοι και φίλε, σήμερα, μετά τι ανατροπέ τη χώρας του σοσιαλισμού, τα αντικομμουνιστικά αντανακλαστικά αναθερμάνθηκαν. Τα αστικά δημοσιεύματα και εφημερίδε αναφέρουν πω όλο ο κόσμο του Δημοκρατικού στρατού και ειδικά οι γυναίκε δεν ήταν τίποτα περισσότερο από την καύσιμη ύλη του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο. Την απάντηση σε τέτοιου είδου δημοσιεύματα και σε εκείνου που προσπαθούν να αμβλύνουν την ιστορική μνήμη 70 χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου, δίνουν οι ίδιε συμμαχήτριε, όπω η υπολογαγό πολιτικό επίτροπο Γιάννα Τρικαλινού. Γιατί βγήκα εγώ στο βουνό. Δεν βγήκαμε για το Θεαθήνε για να παλέψουμε για μια καλύτερη κοινωνία. Οι γυναίκες που συμμετείχαν στο ΕΑΜ, τον Ελλάς, την ΕΠΟΝ, στο Δημοκρατικό Στρατό, που εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν, οδηγήθηκαν στα εκτελεστικά αποσπάσματα, άντεξαν γιατί συνέδεσαν τη ζωή τους με την πάλη για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και χωρίς καταπίεση. Αντιστάθηκαν στη βία της αστικής τάξης και παρά τον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων, πρόβαλαν την ταξική πάλη, η πορεία τους στο διάστημα 1940-1949 αναδεικνύει την καταλητική επίδραση της κομμουνιστικής ιδεολογίας στη χειραφέτηση των γυναικών. Σας ευχαριστώ.